Την Τρίτη που μας πέρασε, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού και αποφασίσαμε ομόφωνα τη συμμετοχή του κλάδου μας στην απεργία όταν η κυβέρνηση το φέρει στη Βουλή αυτόν τον αντιασφαλιστικό νόμο. Με ταυτόχρονη βέβαια απόφαση για συσκέψεις, συγκεντρώσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, για περιοδίες, για να ενημερωθεί όλος ο κλάδος, όλοι οι εργαζόμενοι. Στόχος μας είναι να δυναμώσουμε το απεργιακό μέτωπο, να συνεδριάσουν οι σωματιακές επιτροπές. Έχουμε βάλει ένα τέτοιο προγραμματισμό, ένα τέτοιο πρόγραμμα για σωματιακές επιτροπές, συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις κλπ. Και στις 29 του Γενάρη θα έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συνδικάτου, είτε έχει προηγηθεί είτε όχι η απεργία. Πήραμε επίσης απόφαση ότι δεν θα επιτρέψουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και μπορούμε να διαθέσουμε, δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να περάσει η προσπάθειά της για συρρήκνωση των δικαιωμάτων μας, απαγόρευση των κινητοποιήσεων. Θέλουμε, συνάδελφοι, να δέσουμε αυτόν τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης με την πάλη μας ενάντια στις απολύσεις, στις αποσχίσεις, τις εξελίξεις που είχαμε στον κλάδο όλο το προηγούμενο διάστημα, με αρχή αυτή της Τράπεζας Πειραιώς που προέβηκε σε 24 απολύσεις εργαζομένων μέσα στο Δεκέμβρη και ακολουθεί η Eurobank και όλες οι άλλες τράπεζες. Όλο το προηγούμενο λοιπόν διάστημα ο κλάδος μας βρέθηκε σε αγωνιστικές απεργιακές κινητοποιήσεις και με την Πειραιώς και με την Alpha Bank. Είχαμε στη Μέλλον και στη Φερστάτα την πάλη των εργαζομένων για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με θετική έκβαση και στις δύο εταιρείες, με υπογραφή δηλαδή επιχειρησιακών συμβάσεων, με αυξήσεις στους μισθούς και στα δικαιώματα. Ένας αγώνας, συνάδελφοι, ο οποίος βέβαια είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, όμως θετικό αποτέλεσμα ακριβώς επειδή ακουμπούσε πάνω στις αποφάσεις των εργαζομένων, στις γενικές συνελεύσεις, στη μαζικότητα, την αποφασιστικότητά τους. Εμείς, συνάδελφοι, από αυτές τις πολυήμερες και τις πολύμηνες κινητοποιήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα και από την πάλη των εργαζομένων της Πειραιώς, αλλά και συμπεράσματα που νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν, ότι θα αποδεχτούν πολύτιμα και για τη συνέχεια, ακριβώς επειδή οι εξελίξεις που έχουμε και στον κλάδο και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους είναι ραγδαίες και αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Έχουν δρομολογηθεί δηλαδή από το τραπεζικό κεφάλαιο σχέδια για μεταφορά χιλιάδων εργαζομένων από τις τράπεζες με μόνιμη εργασιακή σχέση, με συγκροτημένα δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά, σε funds, αυτά τα κοράκια που παίρνουν και τα σπίτια μας δηλαδή, με μειωμένα βέβαια δικαιώματα. Μαζί τους έχουν πάρει βέβαια και τους συνδικαλιστές, κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, έχουν βάλει πλάτη δηλαδή γι' αυτό, έχουν την αμέριστη στήριξη όλων των κυβερνήσεων για να περάσουν δηλαδή αυτές οι αποσχίσεις, οι απολύσεις που δεν είναι μόνο και στο δικό μας κλάδο και ο ΟΤΕ τώρα το αντιμετωπίζει και ο κλάδος δηλαδή των τηλεπικοινωνιών εκεί πέρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθέτησαν όλο το προηγούμενο διάστημα υπέρ του τραπεζικού κεφαλαίου, ενίσχυσαν την κερδοφορία του. Και βέβαια όλα αυτά περνάνε πάνω από τις δικές μας πλάτες. Συγκεκριμένα, συνάδελφοι, ακόμη και προεκλογικά, ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φλαμπουράρης, διαβεβαίωνε τους τραπεζοϊπάλληλους ότι δεν πρόκειται να θυγούν εργασιακά τους δικαιώματα, δεν πρόκειται να χάσουν τις δουλειές τους κλπ. Δύο μέρες πριν από τις εκλογές, όταν ο ίδιος υπουργός, μαζί με την Αχτσιόγλου, λίγες μέρες μετά πέρασε νόμο που διευκόλυνε τις αποσχίσεις. Και ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία να ετοιμάσει νέα επίθεση στα δικαιώματά μας, να ολοκληρώσει το έγκλημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με το ασφαλιστικό, με τον νόμο Κατρούγκαλου κλπ. Εμείς στις τράπεζες, το είπε και εισηγητικά ο συνάδελφος ο Μαυροκέφαλος, έχουμε πείρα και για τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα ταμεία υγείας κλπ, τα οποία επαγγελματοποιήθηκαν και μέσα κυριολεκτικά σε μια νύχτα λαιλατήθηκαν τα αποθεματικά των ταμείων μας, κουρεύτηκαν, μπήκαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, για τη στήριξη δηλαδή των τραπεζών, χάθηκαν οι σφορές μας, μειώθηκαν οι συντάξεις μας γύρω στο 20% μέσα στη δεκαετία. Οι συντάξεις δηλαδή των τραπεζοϊπαλλήλων και οι κύριες και οι επικουρικές έχουν μειωθεί περίπου 20%.
Και αυτό που έρχεται τώρα να που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς να φτύνουμε αίμα για να θεμελιώσουμε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, ακριβώς επειδή απολύονται και με εθελούσιες. Αυτό γίνεται. Φεύγουν δηλαδή από τη δουλειά τους στα 40 τους, στα 50 τους και ψάχνουν μετά για δουλειά και για ένσημα. Και όσοι συνταξιοδοτούνται, συνταξιοδοτούνται βέβαια με πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν πληρώσει σε όλον τον εργασιακό τους βίο. Αυτό ετοιμάζει λοιπόν τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό εμείς έχουμε δώσει, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ακριβώς να μην περάσει και να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, αλλά και να μην περάσει. Και βέβαια στο αίτημά μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, εμείς ακριβώς αυτό έχουμε να προτείνουμε, ότι αυτό προτείνουμε και αυτό θέτουμε δηλαδή και στον αγώνα και στους συναδέλφους, ότι πρέπει να γίνει σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους κλάδους και με τους εργαζόμενους των τηλεπικοινωνιών που βρίσκονται ακριβώς στην ίδια μοίρα και είχαν και αυτή τις απολύσεις τους, και με τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ που πήραμε και απόφαση ότι θα τους υποδεχτούμε με όσες δυνάμεις έχουμε στις 25 του μήνα. Θα δυναμώσουμε το απεργιακό μέτωπο και θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει, ακριβώς επειδή οι δουλειές μας δεν είναι χόμπι, είναι δουλειά για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Εμείς σε αυτό δίνουμε όρκο, συνάδελφοι, ότι θα συνεχίσουμε. Αυτό θεωρούμε ότι κάνουμε και σήμερα εδώ πέρα. Το 2020, αν και δίσεκτη χρονιά, νομίζουμε ότι θα έχει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για να δυναμώσουμε αυτό τον αγώνα.